Η μερίδα πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου 13 Απριλίου από την Γραμματεία Παραγωγικών Φορέων και Επιχειρηματικότητας της Νέας Δημοκρατίας στο πλαίσιο της δράσης επιχειρείται. Η μερίδα έλαβε μέρος στο Lab 40 του Επιμελητηρίου Δράμας, ενώ παρόντας ήταν και ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Κωνσταντίνος Κρέκας. Ο ίδιος μάλιστα δήλωσε πως αν θέλουμε να λύσουμε το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδας που είναι το δημογραφικό, θα πρέπει να δημιουργήσουμε ισχυρές προϋποθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης. Ωστόσο, νωρίτερα το ίδιο πρωί πραγματοποιήθηκε εκδήλωση και από το Επιμελητήριο Δράμας με θέμα τα επιμελητήρια και ο ρόλος του στην προώθηση της καινοτομίας. Στην εκδήλωση αυτή παρουσιάστηκαν νεοφυείς επιχειρήσεις που υποστηρίζονται σήμερα από το Lab 40 και άλλες αντίστοιχες επιμελητηριακές δομές, ενώ επιμελητήρια από διάφορες περιοχές της Ελλάδας παρουσίασαν τις δράσεις και τις ενέργειές τους σε σχέση με την καινοτομία. Καταρχήν, σήμερα εδώ από τη Δράμα στέλνουμε ένα μήνυμα σε όλη την Ελλάδα. Το Επιμελητήριο της Δράμας έχει δημιουργήσει μια θερμοκοιτίδα η οποία βοηθάει νέους και νέες να υλοποιήσουν την επιχειρηματική ιδέα, να καινοτομήσουν, να δημιουργήσουν, να παράγουν και με αυτόν τον τρόπο να συμβάλλουν και στη βελτίωση φυσικά της δικής σου ζωής, αλλά και στη στήριξη τοπικής οικονομίας και συνολικά της κοινωνίας. Σήμερα, αν θέλουμε να λύσουμε το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδος που είναι το δημογραφικό, χρειάζεται να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις ισχυρής, βιώσιμης και διατηρήσιμης ανάπτυξης που θα φέρει περισσότερες θέσεις εργασίας, υψηλότερα αμοιβόμενες και έτσι μία νέα οικογένεια, ένας νέος και μία νέα, θα μπορούν να δημιουργούν μία οικογένεια, να ζουν μία αξιοπρέπεια, να μεγαλώνουν τα παιδιά τους και έτσι να συμβάλλουν, επαναλαμβάνω, στην επίλυση του δημογραφικού προβλήματος. Προβλήματος που είναι ένα υπαρξιακό ζήτημα για τη χώρα μας. Φέρνει η μέρα είναι πολύ χαρούμενη για μένα ως Περιφερειάρχης αλλά και διπλά και ως πρόεδρος του Μελητηρίου, γιατί εδώ το Lab 40, μια δομή στήριξη επιχειρηματικότητας, μια καινοτόμα δομή, μια δομή που πρωτοτυπεί και πρωτοπορεί σε όλη την Ελλάδα. Αντίστοιχες δομές υπάρχουν για να τα λέμε όλα στην περιφέρειά μας και να τις αναδεικνύουμε όλες, τόσο στο Μελητήριο Εύρου, στο οποίο τυχαίνει να είμαι πρόεδρος, τόσο στο Μελητήριο Καβάλας, η οποία είναι σε μια πιο μικρή μορφή, είναι επιταχυντές, αλλά τίνει να γίνει και αυτή η δομή στήριξη επιχειρηματικότητας και να στηρίξει η περιφέρεια με νέα προγράμματα όλα τα μελητήρια, συν το Πανεπιστήμιο που έχει αντίστοιχη μια δομή, το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης και στηρίζει όλες τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις, οι νέες ιδέες, οι φρέσκες ιδέες, τα νέα μυαλά, όλες οι ιδέες όλων των ηλικιών χρειάζονται υποστήριξη. Έτσι λοιπόν αυτές οι δομές κάνουν coaching οι μέντορες, τους προωθούν και τους οριμάζουν τις ιδέες τους μέχρι τελικό στάδιο να βρουν χρηματοδότηση έξω στην αγορά και μέχρι να γίνουν, αν θέλετε, είτε αυτοπροσχολούμενοι ή να φτιάξουν δικιά τους εταιρεία. Επομένως, εμείς ως περιφέρεια, αυτό που θα κάνουμε στις νέες δράσεις, τα νέα χρηματικά εργαλεία, θα στηρίξουμε αυτές τις πρωτοβουλίες, γιατί πιστεύουμε ότι έτσι τα νέα μυαλά μπορούν να μείνουν στην περιοχή μας, έτσι οι νέοι άνθρωποι μπορούν να συμβάλλουν στην οικονομία της περιοχής μας και επειδή το επιχειρηματικό δημόνιο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι σε ικανοποιητικό βαθμό, θα λέγαμε. Πιστεύουμε και πιστευόμαστε όλους αυτούς τους ανθρώπους, γι' αυτό και θα ενισχύουμε αυτές τις δράσεις. Νομίζω ότι το Επιμελητήριο Δράμας καινοτομεί. Αυτό που έχει να κάνει με το Lab 40, ο Δήμος Δράμας το χρηματοδότησε μέσω του προγράμματος του προηγούμενου ΒΑΑ. Συνεχίζουμε αυτή τη χρηματοδότηση, τη στήριξη της νεολαίας μας, της επιχειρηματικότητας. Νομίζω ότι αυτό που κάνει σήμερα το επιμελητήριο, μόνο αυτός ο φορέας μπορεί να το κάνει. Γι' αυτό και εμείς ως φορέας αυτοδιοίκησης στηρίζουμε και θα στηρίξουμε και στο μέλλον όλη αυτή την προσπάθεια. Lab 40 λοιπόν στο επιμελητήριο της Δράμας, μια δομή επιχειρηματικότητας, εδώ όπου νέες επιχειρήσεις κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Πάρα πολύ σοβαρός θεσμός για την τοπική κοινωνία αλλά και γενικότερα για το σύνολο της περιφέρειας. Η παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης σήμερα εδώ δείχνει ότι κάτι πολύ σοβαρό είναι σε λειτουργία. Για μας εδώ από το Δήμο Δοξάτου, με πάρα πολύ μεγάλη χαρά για ακόμα μια φορά, είδαμε το Stalkjet, ένα project το οποίο έχει γεννηθεί από το ΕΠΑΛ του Δοξάτου. Ένα πάρα πολύ φιλόδοξο project, το οποίο το επόμενο διάστημα θα διαγωνιστεί στο διαγωνισμό επιχειρηματικότητας στην Αθήνα. Είμαστε περήφανοι για τα παιδιά αυτά που, από το Δοξάτο που έχουν φτάσει να υλοποιήσουν, να σχεδιάσουν ένα τέτοιο εικονικό project και να μπορούν να το παρουσιάσουν με τέτοια άνεση μπροστά σε όλους αυτούς τους σημαντικούς ανθρώπους που έχουμε σήμερα κοντά. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη, μια ενέργεια πολύ αξιόλογη από πλευράς του επιμελητηρίου να παρουσιάσει αυτές τις καινοτόμες παρουσίες από καινούρια και φρέσκα πρόσωπα και θεωρώ ότι αυτό που κάνει είναι άξιο συγχαρητηρίων και πιστεύω ότι όσοι είχαν την ευκαιρία να παρευρεθούν σήμερα θα φύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις. Έτσι, θα έλεγα μια καταρχήν με ιδιαίτερη σημασιολογία επίσκεψη του Υπουργού Ανάπτυξης, του κ. Κρέκα, εδώ στο Lab 40, στη δομή στήριξης νεοφυείς επιχειρηματικότητας του Μελητηρίου της Δράμας, όπου έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για τους
θα λέγαμε, τους τρόπους στήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, των νέων επιχειρηματιών, των νέων ανθρώπων που θέλουν να δημιουργήσουν, θέλουν να μείνουν στον τόπο μας, θέλουν να επενδύσουν και μέσα από αυτές τις δομές, όπως έχουμε και εμείς την αντίστοιχη στην Καβάλα, δίνουμε τη δυνατότητα σε αυτούς τους νέους να τους οριμάσουμε τις ιδέες τους, τα επιχειρηματικά τους σχέδια, τα παιδευτικά τους σχέδια, έτσι ώστε να κάνουν το πρώτο βήμα.